είναι παράλληλοι και άρρωστες. Η τρόπη επικοινωνίας των ανθρώπων είναι πάρα πολύ. Όταν βγήκε το τηλέφωνο, είχαν βγει διάφοροι λόγοι και διανοούμενοι της εποχής, γιατί οι λόγοι και οι διανοούμενοι συνήθως είναι πάντα πιο συντηρητικοί και επιφυλακτικοί, και λέγανε ότι με αυτόν τον τρόπο θα καταργηθεί η ζωντανή επικοινωνία, οι άνθρωποι δεν θα βρίσκονται πια, αλλά θα μιλάνε στο τηλέφωνο. Στην πραγματικότητα το τηλέφωνο τους βοήθησε να βρίσκονται περισσότερο. Ακριβώς. Λοιπόν, το ίδιο συμβαίνει και με το ίντερνετ. Νομίζω ότι αυτή η θεωρία, πάλι προερχόμενη από διάφορους διανοούμενους περί της μοναξιάς του ίντερνετ και του υπολογιστή, είναι μπουρδέτο. Έχω πολύ περισσότερες σχέσεις μέσω ίντερνετ από ό,τι έχω στην πραγματικότητα, και πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους που τους γνώρισα στην αρχή διαδικτυακά, μετά τους γνώρισα και προσωπικά. Όπως ξαναβρήκα παλιούς φίλους, συγχαρητές, συγγενείς σε διάφορα μέρη της γης που τους είχα τελείως χαμένους μέσω του ίντερνετ. Ξέρετε, αυτά... είναι σημαντικό να ακούει κάποιος ότι ένας άνθρωπος με το δικό σας κύρος και με τη δική σας κουλτούρα και μόρφωση χρησιμοποιεί αυτό το μέσο και έχει κάνει γνωριμίες και έχει κάνει φιλίες μέσα από το ίντερνετ. Θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Ένας άνθρωπος που δεν χρησιμοποιεί αυτό το μέσο σήμερα είναι αναλφάβητος, αγράμματος, ξύλο απελέκητο, διότι το μεγαλύτερο επίτευγμα, πνευματικό επίτευγμα του ανθρώπου, γιατί δεν είναι υλικό, είναι καθαρά πνευματικό επίτευγμα, είναι αυτός ο υπέροχος κόσμος του ίντερνετ, ο οποίος μας μορφώνει, μας πληροφορεί, μας φέρνει κοντά, μας βοηθάει στην εργασία μας. Εγώ, ας πούμε, εδώ και 15 χρόνια εργάζομαι χωρίς να έχω πατήσει ποτέ το πόδι μου στα γραφεία των εφημερίδων, των περιοδικών, των εκδοτικών οίκων κτλ. Μέσω δικτύου. Λοιπόν, το να λέει κάποιος, να μιλάει εναντίον του ίντερνετ, όχι ότι δεν έχει αρνητικά, όλα τα πράγματα έχουν αρνητικά, αλλά το να λέει ότι το ίντερνετ δεν ταιριάζει σε ανθρώπους καλλιεργημένους κτλ. Είναι απλώς ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει τι λέει. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμο, για την παρέμβασή σας. Και επειδή συνηθίζουμε να λέμε ότι το ίντερνετ είναι μόνο για νέους ανθρώπους, θα πάμε τώρα σε μια πολύ αγαπημένη γιαγιά, σε μια αγαπημένη τηλεοπτική γιαγιά, στη Θεοπούλα του Παραπέντε. Ήταν μια γιαγιά που έδωσε μια άλλη διάσταση του τι σημαίνει ηλικιωμένος άνθρωπος και του πόσο ζωντανός μπορεί να είναι. Να καλημερίσω την κυρία Παπαθεοδόρου. Καλημέρα, κυρία Παπαθεοδόρου. Καλημέρα σε αυτή τη θαυμάσια συντροφιά. Σας ευχαριστώ πολύ που δεχθήκατε να μοιραστείτε τη σκέψη σας μαζί μας σήμερα. Εγώ και... σας ευχαριστώ, και θα σας πω ένα τραγουδάκι που είναι, θα ταιριάξει με την εκπομπή. Λέγαμε εμείς παλιά, πάρε με στο τηλέφωνο να ακούσω τη φωνή σου και πίστεψε πως αγαπώ με όλη την ψυχή μου. Λοιπόν, το ίδιο, στείλε μου τώρα ένα mail, ένα μήνυμα για να σε δω, να γνωριστούμε. Ο κύριος Δήμου νομίζω τα είπε πάρα πολύ ωραία. Εγώ βέβαια δεν είμαι τόσο φοβερά expert από το διαδίκτυο. Ξέρω, γράφω, παίρνω, στέλνω email. Αλλά νομίζω είναι αυτό το τεράστιο παράθυρο που έχει ανοίξει στη γνώση και ένωσε όλους τους ανθρώπους. Και είναι αυτονόητο η νεολαία να δουλεύει επάνω στο ίντερνετ. Κυρία Παπαθεοδόρου, εγώ θα ήθελα έτσι με αυτή τη ζωντάνια που σας διακρίνει να κάνετε μια ερώτηση στα παιδιά που γνωρίστηκαν μέσα από το ίντερνετ και που τώρα είναι και παντρεμένα και που είναι και έγκυος η κυρία Αλεξάνδρα. Μπράβο τους. Μπράβο τους. Καλημέρα, γλυκά μου παιδιά. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Ήταν υπέροχο αυτό που σας συνέβη, έτσι δεν είναι? Όντως είναι υπέροχο. Και μακάρι όλα τα παιδιά που ψάχνουν να βρουν μια παρέα, ένα σύντροφο, να έχουν τη δική σας τύχη. Γιατί είναι νομίζω και θέμα τύχης. Βέβαια έχουμε και μυαλό και κρίνουμε. Αλλά και η ευτυχή συγκυρία που λέγαμε εμείς κάποτε παίζει μεγάλο ρόλο. Βέβαια. Είναι και θέμα επιλογής. Δεν σας άκουσα. Είναι θέμα επιλογής. Είναι θέμα επιλογής, πέρα, κρίσεως. Και πέρα από θέμα τύχης.
Αλλά εμείς ήμασταν πολύ τυχεροί που γνωρίσαμε ένας τον άλλον. Πολύ ωραία. Είναι και αυτό που εσείς λέτε σήμερα χημεία. Εμείς βέβαια το λέγαμε διαφορετικά τότε και δεν είχαμε όλες αυτές τις δυνατότητες. Τότε ήταν η παρέα, ο φίλος του φίλου, της φίλης, το περιβάλλον του σχολείου, του φροντιστηρίου. Τώρα είναι άπειρες οι δυνατότητες. Κυρία Παπαθεοδόρου, να ρωτήσω κάτι. Μπήκατε ποτέ στον πειρασμό να το χρησιμοποιήσετε αυτό το μέσο κι εσείς? Δηλαδή να μπείτε στο ίντερνετ, να κάνετε chat, να το πω έτσι πιο στην γλώσσα των υπολογιστών, να γνωρίσετε κόσμο? Όχι, γιατί, κοιτάξτε. Τώρα είναι η ευκαιρία, τώρα είναι που πρέπει να πείτε. Ναι. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν έχω ανάγκη να γνωρίζω κόσμο μέσω του ίντερνετ, γιατί περπατώντας στο δρόμο, ταξιδεύοντας, όλος ο κόσμος έρχεται και με αγκαλιάζει και με φιλάει. Έχω φίλους όλη την Ελλάδα. Να σας πω, σκεφτήκατε μήπως να κάνετε προφίλ στο Facebook που είναι και της μόδας και πάρα πολλοί συνάδελφοί σας ηθοποιοί έχουν? Αχ, μην μου λέτε τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω αν το προφίλ μου είναι ακόμη καλό. Η μύτη μου έχει μακρύνει, έχει καμπουριάσει. Δεν ξέρω αν είμαι τόσο ωραία πια. Πρέπει να κάνετε όλα αυτά που κάνετε, τα ρετούσια. Μια χαρά, είστε μια χαρά. Για όνομα του Θεού. Είστε τόσο αγαπητοί σε όλους μας. Μα και εγώ σας αγαπώ πάρα πολύ. Είναι τρομερό αυτό. Δηλαδή, αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος δεν έχει αλλάξει και ότι η πρώτη ανάγκη του είναι η επικοινωνία και η αγάπη να παίρνει και να δίνει. Έτσι νομίζω καταξιώνεται σαν άνθρωπος, να αγαπιέται και να αγαπάει. Έχετε πολύ μεγάλο δίκιο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας, κυρία Παπαθεοδόρου. Ευχαριστώ πολύ. Και σας αγαπάμε πάντα και ως τη γιαγιά Θεοπούλα. Αλλά και ως την Έφη Παπαθεοδόρου, την πολύ καλή ηθοποιό. Να είστε καλά. Και κάτι άλλο, μην ξεχνάμε βέβαια μετά την επιστροφή από τις διακοπές, ότι η δουλειά, αν αλλάξεις λίγο τον τόνο, είναι δουλεία. Φυσικό είναι. Επομένως, κανείς να μην θέλει να μπει πάλι στη δουλεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να δούμε το βίντεο που ετοιμάσαμε για τις γνωριμίες μέσω ίντερνετ και μετά θα έρθουμε να σχολιάσουμε όλα αυτά τα πολύ ωραία που ακούστηκαν με τη συντροφιά που είναι εδώ στο στούντιο και βεβαίως με τον κύριο Ασκητή από την Κεφαλονιά. Προτιμώ το live κρυκαμάκι, ξέρω εγώ, από το chat. Από αυτό έχω παντρευτεί, φίλε μου. Από chat έχετε παντρευτεί? Όχι από chat, από ένα site. Απλά ανταλλάξαμε μηνύματα, σαν φίλοι στην αρχή και μετά βγήκαμε και έγινε το bear the way. Ταιριάζατε δηλαδή. Ταιριάζανε τα χνότα μας. Είτε προτιμάτε την τετ-α-τετ επαφή, είτε ψάχνετε να βρείτε το τέρι των ονείρων σας μέσα από τις σελίδες του ίντερνετ, η διαδικτυακή επικοινωνία ή αλλιώς ηλεκτρονικό καμάκι είναι και αυτό μια μόδα της εποχής μας. Μπορεί να μην καταφέρατε να βρείτε το τέρι των ονείρων σας κάτω από τον καυτό καλοκαιρινό ήλιο σε μια παραλία του Αιγαίου, όμως η λύση πάντα υπάρχει. Και αυτή η λύση βρίσκεται στα χέρια σας ή μάλλον στην οθόνη και στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή σας. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Έτσι κι εμείς από περιέργεια είπαμε να δοκιμάσουμε την τύχη μας. Μπαίνουμε λοιπόν στο δωμάτιο επικοινωνίας όπου βλέπουμε μια λίστα με όλους τους χρήστες που είναι αυτή τη στιγμή μέσα. Τα ψευδόνυμα που συναντά κανείς πολλά και ενδιαφέροντα. Μπεμπέκα, Ανοξίδωτο, Ανέβα Κατέβα, Αλάνη. Κάνουμε κλικ στο πρώτο όνομα που μας τραβάει την προσοχή και αρχίζουμε τη ζωντανή συνομιλία. Γεια σου. Γεια σου, απρόβλεπτε. Τι κάνεις? Όλα καλά. Από πού? Αθήνα, εσύ? Κόρινθο, ηλικία? 24, εσύ? 23. Μια χαρά μου ακούγεται. Περίπου στα ίδια είμαστε. Με τι ασχολείσαι? Από ποια περιοχή είσαι? Μένω στο Κουκάκι, είμαι φοιτήτρια. Τι ψάχνεις από μια γυναίκα? Ακόμα και σε μια εποχή που το ίντερνετ και η τεχνολογία κυριαρχούν, υπάρχουν ακόμα αυτοί που πιστεύουν ότι αν δεν έχεις τον άλλον απέναντί σου, προξενιό δεν γίνεται. Γνωριμίες υπάρχουν πολλοί άντρες έξω. Άμα θες να ψάξεις, ψάχνεις. Όποιος βαριέται και δεν έχει χρόνο. Τώρα βρω γκόμενα μέσω ίντερνετ ή μέσω υπολογιστή. Δεν μπορείς να κάτσεις μπροστά σε έναν υπολογιστή και να νομίζεις ότι θα βρεις τον κατάλληλο ή την κατάλληλη. Νομίζω ότι είναι λίγο επιπόλαιη. Η ανωνυμία κάνει θαύματα. Έτσι, σε ένα δωμάτιο επικοινωνίας, γνωστό και ως chat room, μπορεί κανείς να συναντήσει αλλά και να εκφράσει από τις πιο ήπιες έως τις πιο ακραίες επιθυμίες του. Με προσοχή όμως, γιατί μπορεί και να την πατήσετε. Αυτή η παγίδα είναι 9 στις 10 φορές. Βγαίνεις και έχει πάρει μέσα σε 2 μέρες 30 κιλά.
Δεν είναι στάνταρ. Να σου παρουσιαστεί κάποιος ως αγγελικό πρόσωπο και σου θέλω να σου καταλήξει serial killer. Δεν ξέρουμε αν όντως θα σας βγει serial killer αυτός με τον οποίο μιλάτε, πάντως...